πριν από μόλις 2,5 χρόνια, στην έναρξη της πανδημίας και σε μια περίοδο βεβαιότητας, πήρα τη μεγαλύτερη και δυσκολότερη απόφαση στη ζωή μου. Να δημιουργήσω κάτι από το μηδέν και να λύσω ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα εγώ ίδιος. Όταν μπορούσαμε ακόμη να μετακινηθούμε σε κάποια άλλη πόλη, είχε για πρώτη φορά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μια διήμερη εκδρομή. Εκεί ήρθα για πρώτη φορά αντιμέτωπος με αυτό που λέγεται range anxiety. Για να φορτίσω την μπαταρία του αυτοκίνητου, έπρεπε να γίνω συνδρομητής σε κάθε πάροχο φορτιστών ξεχωριστά και να αναλλάσω σε όλες τις εφαρμογές του κινητού μου κάθε χάρτη για να βρω το πλησιέστερο σημείο. Αν έκανα έστω και το παραμικρό λάθος, υπήρχε ο κίνδυνος να μείνω στην ίση του δρόμου. Απογοητεύτηκα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι κάποιος που παίρνει στα χέρια του ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μια τέτοια αξία, αντιμετωπίζει αυτή την εμπειρία. Εκεί άρχισα να σκέφτομαι τι πάει στραβά. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στο δρόμο στην Ελλάδα το 2020 ήταν περίπου 500 με 600. Ενώ σήμερα μετράμε περίπου 9.500 αμυγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με στόχο το 2030 ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα πωλούνται να είναι ηλεκτρικό. Από την άλλη πλευρά, τα δίκτυα φόρτισης θα πρέπει να καλύψει το 95% του χάρτη, χρησιμοποιώντας μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρωτόκολλα επικοινωνίας με το αυτοκίνητο που θα αποθηκεύεται και θα διανέμεται ξανά το ρεύμα παράγεται. Πολύ ωραίο αυτό το σενάριο και ακούγεται αρκετά αισιόδοξο. Όμως τα πρώτα νούμερα φαίνεται να είναι αρκετά σε αυτό το στόχο. Αρκετά κοντά και σκεφτείτε ότι είμαστε στην αρχή της ηλεκτροκίνησης. Αφού επέστρεψα από εκείνο το ταξίδι και αναλογίστηκα όλη αυτή την εμπειρία, κατάλαβα ότι δεν είμαι μόνο προς όλα αυτά. Απλά κανείς δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και την έκταση που μπορεί να πάρει σε άμεσο χρόνο. Έτσι παράτησα ό,τι έκανα. Παραιτήθηκα από την πρωινή μου εργασία και ξεκίνησα να σχεδιάζω μια εφαρμογή που θα ενοποιεί όλους τους φορτιστές σε όλη την Ευρώπη σε ένα χάρτη. Τόσο αυτό. Ο οδηγός θα μπορούσε να ταξιδέψει οπουδήποτε θέλει, να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή και να φορτίσει το αυτοκίνητό του απλά, άνετα και απρόσκοπτα. Καμία ιδιαίτερη καινοτομία ή πατέντα. Έπρεπε απλά κάποιος να το κάνει. Αν αργούσε 6 μήνες εγώ, θα το έκανε κάποιος άλλο. Γι' αυτό, αν έχετε κάποια ιδέα και περιμένετε τις κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσετε, μην περιμένετε. Γίνε σήμερα από αυτόν εδώ το χώρο και κάντε τα επόμενα βήματα. Στο ταξίδι αυτό, παρέσυρα και τον Πέτρο, τον συνάδελφό μου, τον οποίο εργαζόμασταν στην ίδια εταιρεία από το μαζί. Εκείνος με βοήθησε να υλοποιήσουμε την ιδέα, γράφοντας χιλιάδες γραμμές κώδικα. Υπήρχε μια ευκαιρία που έπρεπε να αρπάξουμε σε μια περίοδο που όλοι επιδίωναν σαν μια κρίση. Τα νούμερα, οι παρουσιάσεις, οι πίνακες θα έρχονταν λίγο αργότερα, κυρίως για να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση και να απευθυνθούμε σε επενδυτές. Οι επενδυτές ήρθαν και μάλιστα μας βοήθησαν πάρα πολύ να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, να σκώσουμε ένα κεφάλαιο το οποίο ήταν αρκετά ικανοποιητικό να καλύψει τις πρώτες μας ανάγκες σαν μια startup εταιρεία. Όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Η εφαρμογή βγήκε, η αγορά της ηλεκτροκίνησης μεγάλωνε και οι χρήστες που εγγράφονταν στην πλατφόρμα μας αυξάνονταν καθημερινά. Κάθε εβδομάδα και μια νέα εταιρεία. Κάθε εβδομάδα και ένα νέο μεγάλο challenge. Έβλεπα για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα ζωντανό οργανισμό να δίνει αξία στην καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων που ούτε μας ήξεραν προσωπικά, ούτε μας χρωστούσαν κάτι. Θυμάμαι ακόμα να κάνω support στον πρώτο μας πελάτη, κάπου έξω από το Βουκουρέστι στη Ρουμανία, ο οποίος φόρτιζε κατενθουσιασμένος στο αυτοκίνητό του και έκανε ερωτήσεις για την εφαρμογή. Δεν είχα αισθανθεί ποτέ τόσο άγχος και χαρά ταυτόχρονα. Πολύ ωραία όλα αυτά που σας περιγράφω και είμαι σίγουρος πως κάποιοι από εσάς θα σκέφτεστε αν είναι τόσο εύκολο και γρήγορο, γιατί δεν το έχουν κάνει όλοι.
Και έχετε απόλυτο δίκιο. Πίσω από όλα αυτά τα όμορφα και δυνατά γεγονότα κρύβεται άγχος, πολύ πρωινά ξυπνήματα, ξενύχτια και αμφιβολία και την κάθε επόμενη μέρα. Το αποκορύφωμα όμως σε εμάς ήταν η μεγαλύτερη επίθεση από hackers σε πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης που είχε γίνει ποτέ. Σύμφωνα με μία έρευνα, 6 στις 10 επιχειρήσεις που δέχονται επίθεση από hackers κλείνουν. Όταν διάβασα αυτό το τίτλο σε ένα άρθρο, πάω σε το αίμα. Και αυτό γιατί μία ημέρα πριν είχαμε δεχθεί την πιο καταστροφική επίθεση στα συστήματά μας, με αποτέλεσμα μια τεράστια ρογμή στη σχέση μας με τους πελάτες και φυσικά ένα μεγάλο δικέ στο όνομα της εταιρείας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όσα σας περιέγραψα πέρασαν για μια στιγμή μπροστά από τα μάτια μου όταν έβλεπα στην οθόνη του υπολογιστή μου χιλιάδες χρεώσεις στις κάρτες των πελατών μας. Έχετε βάλει την κάρτα στις κάρτες και βλέπετε ξαφνικά μια χρέωση 2.000 δολαρίων. Πώς να ξέρετε από πού έχει έρθει. Τρομακτικό. Και ακόμη και τρομακτικό που το περιγράφω σήμερα με τέτοια ψυχραιμία. Στην περίπτωσή μας, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Και εκεί έπρεπε να κινηθούμε άμεσα, λογικά και ευέλικτα. Έπρεπε να μπούμε σε ρυθμούς fast forward, προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο πάρα πολύ γρήγορα και να το αφήσουμε πίσω. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ευτυχώς τα χρήματα επέστρεψαν στις κάρτες των πελατών μας. Και ευτυχώς οι περισσότεροι από αυτούς έμειναν μαζί μας, κυρίως για να μας στηρίξουν και να μας δείξουν ότι είναι εκεί και εκτιμούν την αμεσότητα και την ειλικρίνεια στην επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Δεν κρύψαμε τίποτα. Τους είπαμε την αλήθεια εξ αρχής. Αν υπάρχει κάτι χειρότερο από τη χρεοκοπία, αυτό είναι το cyber attack. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα στο παιχνίδι και αυτός που σου επιτέθηκε είναι άγνωστος, σε μια άγνωστη τοποθεσία, χωρίς να ξέρεις αν θα το ξανακάνει σε εσένα ή σε κάποια άλλη επιχείρηση και να βλάψει περισσότερο ή λιγότερο. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να μείνει ζωντανός, να μείνει εκεί και να προσπαθήσει να συνεχίσει. Σε εμάς, αυτό που μέτρησε πάρα πολύ ήταν η δύναμη και όλη η ενθάρρυνση που πήραμε από τους πελάτες, από τους ίδιους τους χρήστες της εφαρμογής. Σκεφτείτε λοιπόν πως μετά από όλα αυτά αλλάζει ο καιρός και 10 μήνες αργότερα η εταιρεία αυτή, χάρη στην ταχύ ανάπτυξη και τη διαχείριση μιας μεγάλης κρίσης, εξαγοράζεται από το μεγαλύτερο όμιλο ενέργειας στη χώρα μας. Το μεγαλύτερο συνέστημα που αισθάνθηκα μετά από όλο αυτό, κοιτώντας λίγο πίσω, ήταν η ακεραιότητα και η δύναμη του να μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Τα βήματα τα οποία κάνουμε μας βοήθησαν να επεκταθούμε και σε άλλες χώρες, να μην το βάλουμε κάτω και να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το προϊόν μας. Να γίνουμε καλύτεροι. Γιατί τα γεγονότα αυτά, όλα όσα συνέβησαν σε βάθος μικρού χρονικού διαστήματος, όμορφα ή άσχημα, μας έκαναν πιο σοφούς, μας έκαναν πιο σπουδαίους. Σε αυτή την κίνηση, αυτό που έχει νόημα και μεγαλύτερο ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα την οποία είχα και εξακολουθώ να έχω μαζί μου, που μας ακολουθεί σε κάθε στάδιο και σε κάθε μας βήμα. Τα νούμερα θα έρχονται πάντα δεύτερα. Αν κάτι πήρα λοιπόν μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, είναι πως με απόλυτη σιγουριά και επιμονή για αυτό που έχεις δημιουργήσει, όποιος και αν είναι ο εξωγενής παράγοντας που θα σε ενοχλήσει, θα βρεις ξανά τον δρόμο και θα επιτύχεις. Γι' αυτό, αν κάτι θέλετε να πετύχετε, είτε είναι πάρα πολύ μικρό, είτε είναι τεράστιο, μείνετε εκεί. Συνεχίστε. Και αν αισθανθείτε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πετύχετε, είστε γελασμένοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αν αισθανθείτε ότι βρίσκεστε σε έναν δρόμο πάρα πολύ μακρινό και δύσκολο,
κάνετε λάθος. Μπορείτε να χτίσετε εσείς ένα μικρό δικό σας μονοπάτι, να ξεφύγετε και τελικά να έρθετε πολύ πιο κοντά στην πραγματοποίηση των ονείρων σας. Μία κρίση παγκοσμίως. Μία ίδρυση της εταιρείας. Μεγάλη αχμή και ένα καταστροφικό cyber attack που οδήγησε τελικά στο πολυπόθητο exit που θέλει κάθε startup εταιρεία. Τώρα κατάλαβα γιατί όλα βγάζουν νόημα. Σας ευχαριστώ.